η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εορτάζει την μνήμη πάντων των Αγίων, γνωστών και αγνώστων, σε όλη την επιφάνεια της γης και σε κάθε εποχή που ποτέ έζησαν. Και εορτάζει μετά την Πεντηκοστή, γιατί έτσι θέλει να δείξει τους καρπούς της Πεντηκοστής. Η Αγιώτης είναι ο πρώτος καρπός της Πεντηκοστής, δηλαδή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που αγιάζει όσους περιλαμβάνονται εις την Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού. Και εφόσον πάντοτε μένει στην Εκκλησία το Άγιον Πνεύμα, έχουμε δηλαδή διαρκή την Πεντηκοστή, διαρκώς θα υπάρχουν Άγιοι έως της συντελείας του αιώνος και εις τις πιο δύσκολες εποχές. Εξάλλου, η Αγιώτης είναι εντολή του Θεού από τους χρόνους ήδη της Παλαιάς Διαθήκης και ανανεώνεται εις την Καινή Διαθήκη. Λέγει ο Θεός: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Δηλαδή, να γίνεστε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Θεός. Αυτό το επαναλαμβάνει στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του επιστολή, και συμπεραίνει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει: «Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε». Δηλαδή, ποιος μας εκάλεσε? Ο Άγιος Θεός. Λοιπόν, και εσείς πρέπει να ανταποκριθείτε και να γίνετε Άγιοι. Και οι Άγιοι, όπως είπαμε, πάντοτε θα υπάρχουν έως τη συντελείας του αιώνος. Ο κόσμος όμως, εν ενία ηθική και πνευματική, πάντοτε θα αντιτίθεται και θα γίνεται πρόσκομα εις τους Αγίους, γιατί ο κόσμος δαιμονοκρατείται. Μην το ξεχνούμε, ο κόσμος δαιμονοκρατείται. Τότε πώς οι Άγιοι θα υπερισχύσουν, πώς θα μπορέσουν να σταθούν σε έναν δαιμονοκρατούμενο κόσμο? Προσέξτε, αν προϊόντος του χρόνου, ενώ περνάει ο καιρός, με κατεύθυνση προς την εσχάτην ημέρα, οι Άγιοι γίνονται αγιότεροι. Αυτό είναι. Αν οι Άγιοι γίνονται αγιότεροι, τελικά θα υπερισχύσουν του δαιμονοκρατημένου κόσμου. Κατά των οικονομολογικών νόμων που θέλει για τη διατήρηση του κεφαλαίου την αύξηση. Δηλαδή, εάν έχεις 100 δραχμές, αυτός είναι ο νόμος που σας λέω τώρα, για να διατηρηθεί το κεφάλαιο των 100 δραχμών, πρέπει να γίνει 101 δραχμές. Αν γίνει 99, αυτό είναι ανησυχητικό. Αυτό λέγει η επιστήμη της οικονομίας. Το ίδιο λέγει εδώ και ο Λόγος του Θεού. Θέλεις να διατηρήσεις πραγματικά την αγιότητα, θα την αυξάνεις. Μόνο αν η αγιότητα αυξάνεται, τότε μόνο θα μπορέσει να διατηρηθεί. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα κλείσει η Καινή Διαθήκη δίδοντας τις τελευταίες παρακαταθήκες, ανάμεσα στις οποίες είναι και τούτη. Είναι στο 22ο κεφάλαιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, στους τελευταίους στίχους: «Ο Άγιος αγιαστήτο έτη». Ο Άγιος να γίνει πιο Άγιος. Πού είναι το βάρος της προτάσεως? Στο έτη, στο ακόμη, ακόμη αγιότερος.
Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος διαφυλάξεως της αγιότητας τις έσχατες ημέρες είναι η αύξηση της αγιότητας. Όποιος και αν είναι ο κόσμος, όπως και αν στρέφεται ο κόσμος, μόνο εσύ αυξάνεις την αγιότητά σου, αδελφέ. Τότε μόνο έχεις την ελπίδα να συντηρήσεις την αγιότητά σου. Ας δούμε όμως ολόκληρη την διατύπωση αυτής της εντολής που είναι στο βιβλίο, σας είπα, της Αποκαλύψεως, στο τελευταίο κεφάλαιο. Ο αδικών αδικησά το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Δηλαδή, αυτός που αδικεί, ακόμη ως αδικεί. Αυτός που είναι ρυπαρός, βρώμικος, ακόμη ας είναι βρώμικος. Αυτός που είναι δίκαιος, να αυξήσει τη δικαιοσύνη του. Και αυτός που είναι άγιος, να γίνει πιο άγιος. Όπως διατυπούται όμως αυτή η θέση, δίδεται η εντύπωση, αγαπητή, ότι ο Θεός προτρέπει προς την αδικία και προς την ρυπαρότητα κατά τον ίδιο τρόπο που προτρέπει στη δικαιοσύνη και στην αγιότητα. Είναι δύο ζεύγοι. Από εδώ, ένα ζεύγος, από εδώ. Αλλά δεν πρόκειται περί προτροπής. Όπως σχολιάζει ο Ανδρέας Κεσαρίας, λέει, το της γνώμης φυλάτων ακατανάγκαστον, ως ανήπη, έκαστος, το αρέσκον αυτό ποιησάτον, ουβιάζω την προαίρεση. Πρόκειται περί ελευθερίας. Ότι δηλαδή θέλεις να είσαι άδικος, μένε άδικος. Θέλεις να είσαι ρυπαρός, μένε ρυπαρός. Θέλεις να είσαι δίκαιος, μένε δίκαιος. Θέλεις άγιος, μένε άγιος. Δηλαδή, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, δεν βιάζει την βούληση του ανθρώπου. Όχι, ό,τι θέλεις. Αντιστοιχή με εκείνο που έλεγε ο Κύριος, ο έχω νότα ακούειν, ακουέτο. Εκείνος που έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Που εξυπακούεται ότι εκείνος που δεν έχει αυτιά, δηλαδή δεν θέλει, ας μην ακούει. Συνεπώς, εδώ πρόκειται περί ελευθερίας. Θέλεις, κάντε. Δεν θέλεις, μην το κάνεις. Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο, όπως ήδη σας το είπα, και όλο το βάρος πέφτει, είναι επάνω σε αυτό το έτη που θα πει ακόμη. Αναφερόμενο τόσο στην ρυπαρότητα, όπως είπαμε, και όσο και στην αγιότητα. Και δημιουργεί μια διαρκώς αυξανωμένη απόσταση το ένα από το άλλο. Για να το καταλάβουμε αυτό, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Μοιάζει με δύο αμαξοστοιχίες που κινούνται αντίθετα. Συναντώνται και κινούνται αντίθετα αυτές οι αμαξοστοιχίες. Λοιπόν, ποια είναι η ταχύτητα μεταξύ των? Το ξέρω. Το άθροισμα των δύο ταχυτήτων. Αν έχει αυτή η αμαξοστοιχία που πάει προς βορρά, ας πούμε 100 χιλιόμετρα, και άλλη πάει προς νότον, έχει 100 χιλιόμετρα, η διαφορά μεταξύ τους είναι 200 χιλιόμετρα η ταχύτητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μία ηλιγιώδη απομάκρυνση. Όσο γίνεται κάποιος αγιότερος και ο άλλος γίνεται ρυπαρότερος, τόσο περισσότερο απομακρύνονται και απομακρύνονται. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι αυτόματα έχουμε δύο στρατόπεδα, των Αγίων και των Ρυπαρών. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά, αγαπητοί, όπως τα διατυπώνει το Πνεύμα το Άγιον? Ότι προϊόντος του χρόνου, προς τα έσκατα, όσο περνάει ο καιρός, οφείλουν οι πιστοί
να απομακρύνονται τρόπικως από τον κόσμο. Διαρκώς και περισσότερο και περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Συμβαίνει όμως αυτό? Δυστυχώς όχι. Σε εμάς τους χριστιανούς, δυστυχώς όχι. Γιατί? Διότι υπάρχει η δειλία. Η δειλία είναι η τροχοπέδη της αγιότητας. Είναι το αντίθετο της ομολογίας του Χριστού, η δειλία. Γι' αυτό ο Κύριος στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όπως προσέξατε, λέει τα εξής. «Πας όστις, ομολογήσε εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν ουρανής». Αν κάποιος με ομολογήσει, θα τον ομολογήσω και εγώ εν εσχάτη ημέρα. «Όστις δαν αρνήσετε εμή, αρνήσετε εμέ, έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσουμε αυτόν καγώ, έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν ουρανής. Και όποιος με αρνηθεί, και εγώ ομοίως αυτόν θα τον αρνηθώ». Τι είναι εκείνο που θα σε κάνει να μην αρνηθείς? Είναι η ανδρεία. Τι είναι εκείνο το οποίο θα σε κάνει να αρνηθείς? Είναι η δειλία. Γιατί? Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο της δειλίας εις τους βαπτισμένους χριστιανούς μας? Ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, αγαπά και το Θεό και τον κόσμο. Το προσέξατε? Αγαπά και το Θεό, αγαπάει και τον κόσμο. Λέει μια παροιμία, μπορεί να χωρέσουν δύο ποδάρια σε ένα παπούτσι? Εμείς τα κάνουμε να χωρούν, ώστε να λέμε αγαπάμε τον Χριστό. Μα έλα που αγαπάμε και τον κόσμο. Μα ο κόσμος αντιτίθεται εις τον Χριστό. Πως είναι δυνατόν λοιπόν να μένεις εις την κατάσταση της αγάπης του κόσμου? Έτσι λοιπόν καταστρέφεται η ομολογία του Χριστού, που είναι βασικό στοιχείο της αγιότητος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Ούγαρε δωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά τι μας έδωσε? Δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Συνεπώς δεν πρέπει να μένουμε στην δειλία. Και συνεχίζει να γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεο και να του λέει: «Μιούν, μη λοιπόν επεσχυνθείς το μαρτύριο του Κυρίου ημών». Μην τραπείς το μαρτύριο του Χριστού, γιατί εφέρετο ως Θεός σταυρωμένος. Έλεγαν οι Έλληνες, μας τα γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, εις το πρώτο κεφάλαιο, έλεγαν οι Έλληνες, πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε ένα Θεό σταυρωμένο? Οι σταυρωμένοι ήσαν οι κατάδικοι. Έναν κατάδικο Θεό θα δεχθούμε? Γι' αυτό λέγει εδώ, μη επεσκυνθείς, μη ντραπείς το μαρτύριο, λέει το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μη δέε με τον δέσμιον αυτού, ούτε εμένα, χάρη του οποίου Χριστού γίνομαι δέσμιος, δηλαδή φυλακισμένος. Λέει ένα ωραίο τροπάριο της εορτής του Αγίου Παύλου, λέγει: «Ω Παύλε, ποια φυλακή δεν σε γνώρισε? Από φυλακή έβγαινε, σε φυλακή έμπαινε. Μη με ντραπείς», λέει στο πνευματικό του παιδί των Τιμόθεων, «αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμη Θεού». Και εσύ να κακοπαθήσεις μαζί με το Ευαγγέλιο? Ναι, διότι το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο αυτόν, αγαπητοί μου, κακοπαθεί. Το Ευαγγέλιο κακοπαθεί μέσα στην ιστορία. Και εσύ λοιπόν τώρα φρόντισε να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο, όπως και πας χριστιανός που πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, επειδή σε όλη την ιστορία, καθ' όλο το μήκος της, το Ευαγγέλιο κακοπαθείται, και ο κάθε χριστιανός ομοίως πρέπει να συγκακοπαθείται με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος όμως μας είπε: «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δειλιά του».
Μην ταράσσεστε. Μη φοβόσαστε. Και το είπε αυτό ο Κύριος εν όψη ότι οι μαθητές θα έμεναν μόνοι μέσα σε έναν θηριώδη κόσμο. Η δειλία που εμποδίζει την ομολογία και στην πράξη αλλά και στα λόγια είναι βαρύτατο αμάρτημα. Το σημειώνουμε, βαρύτατο αμάρτημα. Γιατί δηλώς δεν είναι μόνο αυτός που σιωπά αλλά και αυτός που διστάζει να ζήσει την πνευματική ζωή. Λέγει το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό είναι γραμμένο στο πρώτο-τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Ότι δηλαδή οι δειλοί ανήκουν στην αιωνία κόλαση μαζί με τους απίστους, τους ευδελιγμένους, παραλείπω μερικά, τους πόρνους, τους μάγους. Προσέξατε, αξιοπαρατήρητο ότι βάζει τους δειλούς πρώτους. Δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή οι δειλοί. Όπως δεν μπορούν να μπουν βέβαια και οι ευδελιγμένοι και οι πόρνοι και οι ανήθικοι κλπ. Κλπ. Στους τελευταίους αιώνες, να σας πω και κάτι ιστορικό που είναι αξιόλογο, να μην το δώσει ο Θεός να επαναληφθεί αυτό που θα σας πω τώρα. Στους τελευταίους αιώνες, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, εμφανίστηκε το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού. Πώς μπορούσαμε να εννοήσουμε αυτόν τον κρυπτοχριστιανισμό? Αν θα μιλούσαμε για τους χριστιανούς που ήσαν στις ημέρες του διωγμού, δηλαδή πρώτον, δεύτερον, τρίτον αιώνα, δεν θα καθόταν κάποιος να πει και να διαλαλήσει, ξέρετε, είμαι χριστιανός. Περιττόν, γιατί να το πεις? Υπάρχει λόγος. Αναφέρει δε ο συγγραφεύς του μαρτυρολογίου του Αγίου Πολυκάρπου, που είναι το πρώτο μαρτυρολόγιο που εγγράφεται, συγγράφεται, ότι κάπου ως 12, καμιά δωδεκαριά, ήρθαν από το βάθος της Μικράς Ασίας στην Σμύρνη να μαρτυρήσουν λέγοντας, ξέρετε, είμαστε χριστιανοί. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Να φοβηθούν, να θυσιάσουν εις τα είδωλα και να χάσουν αυτή την ομολογία τους. Αντίθετα, ο Άγιος Πολύκαρπος εκρύπτε το. Όταν όμως ανακαλύφθη το χρησφύγετό του, τότε βεβαίως έδειξε θάρρος. Τελείωσε. Δεν θα πάμε λοιπόν να πούμε στους άλλους, ξέρετε, είμαι χριστιανός. Μα είναι ανόητο. Όταν όμως εμφανιστεί η κατάσταση του να ομολογήσω την πίστη μου, θα την ομολογήσω. Τελείωσε, θα την ομολογήσω. Έτσι εννοείται ο κρύπτο χριστιανισμός στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Ήρθε όμως η πτώση της Κωνσταντινούπολης και απλώθηκαν οι Τούρκοι κουβαλώντες τον Μωαμεθανισμό σε όλους τους δικούς μας χώρους στην Ελλάδα, μέχρι την Αυστρία, αν το θέλετε. Αν έχουμε κάποιες ομάδες Μωαμεθανούς στην Ευρώπη, είναι από την εποχή εκείνη, πιστεύω το ξέρετε. Λοιπόν, αυτοί ήσαν πρώτα χριστιανοί, οι οποίοι βέβαια εξισλαμίστησαν. Όμως, τι έγινε? Για να μπορέσουν να μείνουν και να συντηρηθούν εις την ζωή αυτή, εκαμώνοντο ότι είναι Μωαμεθανοί. Και έτσι λοιπόν, την ημέρα ήσαν Μωαμεθανοί και το βράδυ ήσαν χριστιανοί. Έχουμε μάλιστα τέτοιες καταστάσεις κρυπτοχριστιανισμού ακόμη και σε κληρικούς. Ενεφανίζοντο στην αγορά, στις δημόσιες σχέσεις των, πέρα για πέρα, ότι εξισλαμίστησαν. Και το βράδυ πήγαιναν να κάνουν χριστιανικές συγκεντρώσεις, να κάνουν λειτουργία και τα λοιπά.
Πώς σας φαίνεται αυτό? Συμφωνείτε? Ασφαλώς όχι. Αυτός ο κρυπτοχριστιανισμός είναι απόβλητος. Η Εκκλησία δεν τον ενέκρινε ποτέ μα ποτέ αυτόν. Το λέγω ομιγέννητο, ομιγέννητο. Μήπως το φαινόμενο επαναληφθεί. Εκείνο ακόμη που απομακρύνει τον πιστό από τον κόσμο και είναι θετικό στοιχείο βεβαίως της αγιότητος, είναι η περαιτέρω πραγμάτωση του έτη. Τι θα πει προχωρώ περισσότερο σε αυτό το έτη, το ακόμη? Είναι η πίστη στο Θεό. Οι άνθρωποι του κόσμου δημιουργούν πολλές πίστης, πληθυντικός αριθμός, σε πολλά πράγματα, εκτός βέβαια από την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η πίστη πρέπει να γίνεται βαθυτέρα και βαθυτέρα, χωρίς ντροπή, με ομολογία, με την ανακάλυψη της ταυτότητος του προσώπου του Χριστού. Και αυτό γίνεται μέσω της Αγίας Γραφής. Όταν διαρκώς, ξέρετε, πολλές φορές σας έχω μιλήσει για αυτό το σημείο, όταν διαρκώς μελετώντας την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ανακαλύπτουμε ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, προπαντός στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, ανακαλύπτουμε την ταυτότητα, επαναλαμβάνω, του προσώπου του Ιησού Χριστού. Το «έτι ακόμη» εκφράζει και κάτι. Στα έσκατα θα εμφανιστεί κατά προϊούσαν, μάλιστα πορείαν, η αποστασία. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος, το γράφει στους Θεσσαλονικείς, ότι θα έρθει η αποστασία και θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο Αντίχριστος. Και θα είναι η αποστασία εκείνη που θα δώσει ως καρπόν τον Αντίχριστο. Ο πιστός αντίθετα πρέπει να γίνεται πιστότερος και πιστότερος, εγκύτερος και εγκύτερος εις τον Ιησού Χριστό. Ο κόσμος θα απομακρύνεται, ο πιστός όμως θα προσεγγίζει περισσότερο τον Χριστόν, όταν έχει κατανοήσει ποιος είναι, ποια είναι η ταυτότητά του, ποιο είναι το πρόσωπό του, το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο, αγαπητοί μου, της αγιότητος στα έσκατα, είναι η αγάπη στον Ιησού Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, τι μας χωρίζει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί, λέγει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και έχει ολόκληρο κατάλογο αντιξώων καταστάσεων. Πείνα, διωγμός, θάνατος, τούτο, εκείνο. Ύψωμα, λέει, ύψωμα θα πει αν μας δώσουν αξιώματα και μας υποσχεθούν. Βάθος, τι θα πει βάθος, αν μας εξευτελίσουν. Πέπεις μεγάρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχω πιστεί ότι τίποτα δεν είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αγάπη μέχρι μαρτυρίου. Αυτή η αγάπη, αγαπητοί μου, αυξάνει με την τήρηση των εντολών του Χριστού. Όσο τηρούμε τις εντολές, τόσο περισσότερο η αγάπη αυτή αυξάνει. Δεν είναι ηθικισμός η τήρηση των εντολών, όπως μερικοί μοντέρνοι θεολόγοι της εποχής μας θέλουν να υποστηρίζουν. Η αγάπη αυτή τονίζει όλος ιδιαιτέρως την αγιότητα. Όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, βλέπεις ότι έχεις χάσει έδαφος, ξαναγύρνα στην τήρηση των εντολών. Και ο Κύριος είπε, εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Όποιος με αγαπά, θα τηρήσει εκείνα τα οποία έχω πει, θα εφαρμόσει δηλαδή. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ούτηρη. Εκείνος που δεν με αγαπά δεν εφαρμόζει τους λόγους μου. Και φτάνει ο Κύριος σε ακραίες τιμές αγάπης λέγοντας αυτό που ακούσαμε σήμερα. Οφειλών πατέρα ή μητέρα, υπέρε με
αυτός που αγαπάει την μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα. Ουκέστη μου άξιος. Δεν μου είναι άξιος. Και ο φιλών Ιών η θυγατέρα υπέρ εμέ. Ουκέστη μου άξιος. Όπως αγαπάει το γιο του και την κόρη του περισσότερο από μένα. Δεν μου είναι άξιος. Και ως ουλαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος. Και όποιος δεν πήρε τον σταυρό του, την κακοπάθεια, δεν μου είναι άξιος. Άρνησης, δηλαδή, κάθε φυσικής αγάπης, ακόμη και της αγάπης του εαυτού μας. Αγαπητοί, σήμερα η εορτή των Αγίων Πάντων γίνεται υπόμνηση των στοιχείων που συνιστούν την αγιότητα. Η θερμή και κατ' επίγνωση πίστης στο Θεό, στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού και η αγάπη είναι τα βασικά στοιχεία της αγιότητος και αυτή πρέπει να είναι αύξουσα, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μηδαμού ίστασθε, τα παρέμφατα το ίστασθε, πουθενά δεν πρέπει να σταθείς. Άνοιξες πορεία, άνοιξες δρόμο, μη στέκεσαι πουθενά. Μηδαμού ίστασθε. Είναι πολύ θεμελιώδες και βασικό, διότι είναι η ηχό του έτη, του περισσότερο και ακόμη να γίνω αγιότερος. Ο κόσμος αστραβά το δρόμο της αδικίας και της ρυπαρότητος, όπως και το κάνει και το βλέπουμε. Και μάλιστα κατάυξοντα τρόπων. Και ο πιστός, ο Άγιος, θα γίνεται και αυτός κατάυξοντα τρόπων αγιότερος. Ένα από τα τελευταία μηνύματα της Αγίας Γραφής, αφού είναι γραμμένο στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, είναι αυτό. Ο Άγιος αγιαστήτω έτη. Αμήν.